Κύριε Υπουργέ, η κυβέρνησή σας, ολοκληρώνοντας με τη σειρά της το καταστροφικό έργο όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, μεταβίβασε έναν πινακίου φακή στους επιχειρηματικούς ομίλους στην πρώην Elvo AB, προκαλώντας πολύ σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τους εργαζόμενους, την άμυνα και την οικονομία της χώρας. Αυτή η επιλογή αποτελεί ένα ακόμα κρίκο στην αύξηση της εξάρτησης σε αναγκαία μέσα για τις ένοπλες δυνάμεις από πολυεθνικούς και εγχώριους ομίλους. Είναι γνωστό άλλωστε ότι και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις εναρμονίζονται με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στο συγκεκριμένο τομέα προβλέπει και προκρίνει κατασκευαστικές πολεμικές βιομηχανίες μόνο σε Γαλλία, Γερμανία και Ολλανδία. Απαξιώθηκε και έκλεισε μια επιχείρηση με διαχρονικό σημαντικό έργο κατά γενική παραδοχή, τόσο στον τομέα των στρατιωτικών οχημάτων, χιλιάδες ήταν τα οχήματα για τις ένοπλες δυνάμεις, την πυροσβεστική κτλ., όσο και του πολιτικού τύπου, λεωφορεία, τραμ κτλ. Ταυτόχρονα υπάρχουν πολύ σοβαρές συνέπειες για τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, συνεχίζοντας την αντεργατική ρότα που χαράχθηκε με την απόλυση, για την οποία κάναμε παρέμβαση, χωρίς αποζημίωση των τελευταίων εργαζομένων που έμειναν πίσω και δεν επέλεξαν τη μετάταξή τους. Πιο συγκεκριμένα, για πάνω από 80, περίπου 100 εργαζόμενοι πρώην της Elvo, εκκρεμεί η κατοχήρωση των ενσύμων τους από το Δεκέμβριο του 19 μέχρι και την ημερομηνία της λύσης της σύμβασής τους. Μάλιστα, ανάμεσά τους βρίσκονται και εργαζόμενοι που δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν, γιατί τους λείπουν τα συγκεκριμένα ένσημα, ενώ οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουν άλλα σοβαρά ασφαλιστικά προβλήματα. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι γίνονται μπαλάκια ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών και τον ειδικό καθαριστή για το συγκεκριμένο ζήτημα, αφού ένας μεταθέτει στον άλλον την ευθύνη για τη μη κατοχήρωση των ενσύμων τους. Και με βάση αυτά, κύριε Υπουργέ, ερωτάστε σε ποιες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση ώστε άμεσα να κατοχυρωθούν τα ένσημα των πρώην εργαζομένων της Elvo AB στο σύνολό τους. Συνάδελφε, παρουσιάσατε μια εικόνα καταστροφικού έργου των τελευταίων κυβερνήσεων και δει την τελευταία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά χωρίς να έχετε ούτε ένα στοιχείο για το ποια ήταν η εικόνα της εταιρείας. Κύριε συνάδελφε, από το 2006 οι χρήσεις Elvo άρχισαν να ήταν ζημιογόνες. Να σημειωθεί ότι οικονομικά προβλήματα αντιμετώπιζε η Elvo και κατά το παρελθόν, αν εξαιρέσουμε ορισμένα λίγα χρόνια, που η κατάστασή της, η οικονομική της κατάσταση, είχε βελτιωθεί λόγω ανάθεσης στην εταιρεία προγραμμάτων προμηθειών από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ενδεικτικά να σας πω, για να μιλάμε κοινή γλώσσα, ότι ο κύκλος εργασιών της το 2006 ήταν 69,5 εκατομμύρια ευρώ και το 2012 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Με συνέπεια την έλλειψη εσόδων της, τη δημιουργία σοβαρού ελλείμματος ρευστότητας και συνακόλουθα την αδυναμία εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της, την αδυναμία δανεισμού από τις τράπεζες, την αδυναμία κάλυψη λειτουργικών αναγκών, την καθυστέρηση εκτέλεσης παραγγελιών. Συνέπεια αυτών των έντονων διαχρονικών οικονομικών προβλημάτων και των συνεχών ζημιογόνων χρήσεων της, κατά την περίοδο 2006-2012, σωρεύτηκαν ζημίες ύψους 110 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα είχαμε μείωση των ιδίων κεφαλαίων, το σύνολο των οποίων το 2006 ήταν 33 εκατομμύρια και το 2012 6,9 εκατομμύρια. Και η ζημιογόνος πορεία της εταιρείας δεν αποφεύχθηκε, παρότι εμέσως αυτή χρηματοδοτήθηκε με συνεχείς αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, στις οποίες συμμετείχε μόνο το ελληνικό δημόσιο. Άρα, από το 2014, η εταιρεία με τον υπονομία Elvo, εξαιτίας της δεινής οικονομικής κατάστασης που μόλις σας ανέπτυξα, τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκαθάρισης, έπειτα από απόφαση του εφετείου Θεσσαλονίκης, κατόπιν σχετικής αίτησης του ελληνικού δημοσίου. Δυνάμει της ίδιας απόφασης, ορίστηκε εκαθαριστής, τα καθήκοντα και αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται αποκλειστικά με διατάξεις νόμου, τις διατάξεις νόμου του 2005. Σύμφωνα με αυτές, ο εκαθαριστής προβαίνει στην εκποίηση αποκλειστικά και μόνο στοιχείων ενεργητικού της υποειδικής εκαθάρισης εταιρείας, κατόπιν διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, σύμφωνα με τυποποιημένη διαδικασία. Και ξέρετε πόσοι διαγωνισμοί βγήκαν άγονοι. Και ήταν μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης που βρέθηκε επενδυτής τώρα. Ύστερα από συστηματικές προσπάθειες, συνεπώς, κύριε συνάδελφε, ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2021
η μεταβίβαση του μεγαλύτερου μέρους των στοιχείων ενεργητικού της υποειδική διαχείρισης εταιρείας με την υπογραφή της προβλεπόμενης συμβάσεως μεταβίβασης. Σύμβαση που αφορούσε στην εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτησίας εταιρείας ως σύνολο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα, στη κατά νόμο πρόσκληση του εκαθαριστή, δηλαδή ακίνητα, εξοπλισμό, δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Δεδομένου της μεταβίβασης των στοιχείων ενεργητικού που απαιτήσουν τις εγκαταστάσεις της υποδιαχείρισης εταιρείας και αναφορικά με την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, έλαβε χώρα σε πλήρη εφαρμογή η αναγκαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 14 του νόμου 3429 του 2015. Διάταξη, και ολοκληρώνω, που υποχρεωτικώς εφαρμόζεται και εν προκειμένου προβλέπει ότι κατά την κρίση του εκαθαριστή και με αποφάσεις του εκαθαριστή, λαμβανόμενες προς συμφέρον και τις ανάγκες εκαθάρισης, μετά από δημοσίευση της σχετικής απόφασης του εφετείου, δύναται να λυθούν με καταγγελία όλες ή μερικές συμβάσεις εργασίας προσωπικού που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτου υπηρεσιών ή έργου, καθώς και συμβάσεις εργασίας έμεις της εντολής δικηγόρων ή νομικών συμβούλων, για τους οποίους δεν υφίσταται πλέον αντικείμενο απασχόλησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, εντάξει, αφού είχε ζημιές, νομίζουμε ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για το πώς προκύπτουν οι ζημιές στο αστικό σας κράτος. Το κέρδος είναι το πρόβλημα. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι που θησάβρισαν εις βάρος της εργασίας των εργαζομένων και των λαϊκών συμφερόντων στην Έλβο και δημιούργησαν αυτά τα χρέη. Αν είχατε προσανατολισμό κάλυψη των αναγκών του ελληνικού λαού με βάση τις δυνατότητες λειτουργίας της Έλβο και όχι με βάση το κέρδος, θα απολάμβανε ο λαός μας πολύ περισσότερα ωφέλη και στην άμυνα και στις μεταφορές και παντού. Αλλά το κέρδος είναι αυτό που ουσιαστικά είναι όρος της ανάπτυξής σας και βέβαια πολλές φορές αξιοποιείται για να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι όπως ακριβώς κάνατε. Νομίζω όμως, κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν σας αδικώ, δεν διακρίνω καμία πρόθεση αποκατάστασης αυτής της κατάφορης αδικίας. Γιατί είναι κατάφορη αυτή η αδικία? Γιατί αυτούς που πετάτε τώρα σαν στημένες λεμονόκουπες είναι αυτοί που έχτισαν αυτό το στολίδι. Γιατί αν πάτε, όποιος πάει, και πρέπει να πάνε όλοι, και θα έπρεπε να πηγαίνουν και τα σχολιά για να βλέπουν την προοπτική ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας που ανέπτυξαν μόνο οι εργαζόμενοι. Αυτό το στολίδι το βιομηχανικό, γιατί υπηρέτησαν, πολλές φορές χρησιμοποιείται αυτές τις εκφράσεις, το εθνικό καθήκον αυτοί οι εργαζόμενοι, προστάτευσαν το δημόσιο συμφέρον, εργάστηκαν μια ζωή στην υπηρεσία των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Άσχετα τελικά αν κερδοφορούσαν στην πλάτη της εργασίας του επιχειρηματικού όμιλου και φτάσαν τα πράγματα ως εδώ. Και δεν θυμάμαι, αλήθεια κύριε Υπουργέ, να έχει χαθεί κανένα ένσημο από κανέναν υπουργό, από καμιά κυβέρνηση, από βουλευτές που άσκησαν αυτή την πολιτική, ποια πολιτική, της διάλυσης αυτού του βιομηχανικού στολιδιού που λέμε, που φέραν ουσιαστικά αυτές οι πολιτικές στην εξάρτηση της χώρας μας σε σχέση με τις αμυντικές ανάγκες και του τροχαίου αυτού υλικού. Δώσατε εκατοντάδες στρέμματα, ΙΤ, άδειες, πνευματικά δικαιώματα, πνευματική ιδιοκτησία, πατέντες σε Ισραηλινά συμφέροντα, τεράστιες υποδομές που αύριο μπορεί να είναι εχθρικά και όχι συμμαχικά. Βέβαια το συμμαχικό εμείς το αντιλαμβανόμαστε σαν εχθρικό σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο το εφαρμόζεται. Έχασε κανένα ένσημο από αυτούς που φέρανε την ανάπτυξη από τους εκατοντάδες εργαζόμενους και τους κάνανε τρεις, όταν η χώρα μας βρίσκεται κάτω από αυτή την δυσκολία την οικονομική και θα μπορούσε να αναπτυχθεί αλλιώς με βάση τις δυνατότητες της Έλβο, που κανένας, ξαναλέω, θα τις δει αν πάει από εκεί? Νομίζουμε δεν χάθηκε και είναι πολύ άδικο, η πιο ελαφριά λέξη που μπορώ να χρησιμοποιήσω, αυτοί δηλαδή που χτίσαν αυτό το πλούτο, αυτό το στολίδι που προσέφεραν για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, να αντιμετωπίζονται με τέτοιο τρόπο. Κύριε Υπουργέ, δεν θέλω να κάνω δίκη προθέσεων. Πολλές φορές στη δευτερολογία αξιοποιείται για να μην μπορεί να υπάρχει απάντηση. Και έχουμε σε αντίστοιχες ερωτήσεις επίκαιρες που αφορούν την Έλβο να κατηγορούνται οι εργαζόμενοι. Σας παρακαλώ πολύ να μην το κάνετε, γιατί είναι πολύ προκλητικό. Εμείς θεωρούμε ότι καμιά συζήτηση δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχει το επίκεντρο το πώς θα καλυφθεί, θα αποκατασταθεί αυτή η αδικία και θα κατοχυρωθούν τα αίσθημα των εργαζομένων. Και πιο γενικώς λέμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν αποδείξει τη δύναμή τους
πόσο αστραπιαία μπορούν να οργανωθούν, πόσο μαζικά μπορεί να κινητοποιηθούν και να βάλουν στην άκρη το κράτος των καπιταλιστών, να το απονευρώσουν και να αφήσουν στα χαρτιά τους αντεργατικούς, τα αντεργατικά εκτρώματα τα οποία ψηφίστηκαν από την κυβέρνησή σας πριν λίγους μήνες. Αυτό το δρόμο νομίζουμε ότι πρέπει να χαράξουν όλοι οι εργαζόμενοι όλων των κλάδων, γιατί εδώ έχετε διαμορφώσει ένα νομοθετικό πλαίσιο με δουλειά ήλιο με ήλιο για όσους δουλεύουν, με τεράστια ανεργία και βέβαια αν κάποιος φτάσει ποτέ στη σύνταξη όσο απομακρύνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και η σύνταξη πηγαίνει στα τάρταρα, θα ντρέπεται να ζει με τα ψίχουλα που θα πάρει όταν θα φτάσει εκεί. Η λύση είναι να τραβήξει το δρόμο της δικής του οικονομίας για να ικανοποιηθούν τα συμφέροντά του. Ευχαριστώ.